Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Για πείτε έχει μου. Έχει και θετικά η διαδικασία, έχει όμως και αρνητικά. Τα θετικά είναι ότι η χώρα μας αυτή την προγραμματική περίοδο, την περίοδο 23-27, κανονικά η προγραμματική περίοδο πρέπει να έχει ξεκινήσει από το 22, αλλά λόγω του κορονοϊού πήρε ένα χρόνο παράταση. Η προγραμματική περίοδο 23-27, αυτή η περίοδο είναι η περίοδο που θα διαχειριστεί το ίδιο πακέτο χρημάτων που διαχειρίστηκε από την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή από τη 15-19. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε κράτος μέλος το κάθε κράτος μέλος είναι που θα μπορέσει να διαπραγματευτεί τα χρήματα, πώς θα τα κατανέμει και τα λοιπά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έβαλε κάποιες δικλίδες που αυτές οι δικλίδες, κυρία Δουλγεράκη, ήταν οι δικλίδες που είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, και αυτές οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις θα βοηθήσουν τις καλλιέργειες αλλά και το περιβάλλον, λόγω της κλιματικής αλλαγής που τη βιώνει όλη η Ευρώπη πάρα πολύ έντονα, για να μπορέσουμε να μπορούμε να βγάζουμε προϊόντα ακόμα. Πολύ ωραία, τα λεφτά ήρθαν ακριβώς. Δυστυχώς όμως η Κρήτη, και λέω τη λέξη δυστυχώς, αδικείται, και ένα, δυο, τρεις κούκκι δεν μπορούν να φέρουν την άνοιξη, και αδικείται ως εξής. Και δεν έχει να κάνει ούτε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ που ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση, σε τίποτα. Βλέπουμε το εξής, ότι πάντα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και δεν ήταν τυχαίο που λέγαμε ότι ποτέ δεν είχαμε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κριτικό, πάντα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το επανδρώνανε κάποιοι υπουργοί που αυτοί ευνοούσαν τις περιφέρειές τους παραπάνω από ό,τι ευνοούν τη δικιά μας περιφέρεια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο προϊόν που ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όχι, μισό λεπτό. Τι θα πει αυτό, η Κρήτη αδικείται? Γιατί βάλετε κάποια θέματα, αλλά εγώ θέλω αυτά τα θέματα να τα συνδέσω σε αυτή την ώρα. Εμείς χάσαμε ένα ποσό αυτή την ώρα κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Χθες όταν σας κάλεσα σε αυτή εδώ την συνέντευξη, μου είπατε το εξής, ότι εντάξει, αυτό που λέγαμε στα 100 εκατομμύρια δεν είναι ακριβώς 100 εκατομμύρια, είναι αυτή η αδικία με 112 τελικά εκατομμύρια, τα οποία έχουν κοπεί. Έχουν κοπεί γιατί μέσα, όταν λέτε ότι εμείς εδώ κληθήκαμε να διαχειριστούμε, αν θέλετε, το ίδιο πακέτο του 15-19, ναι, αυτό δεν μου είπατε? Ακριβώς. Ωραία. Έχουμε, αφού λοιπόν κληθήκαμε. Ωραία. Είναι στον κουμπαρά της χώρας. Ωραία. Έτσι. Γιατί λοιπόν αυτά τα 112 εκατομμύρια χαθήκανε και δεν δοθήκανε? Αυτά τα 112 εκατομμύρια θα σας πω. Καταρχήν η Κρήτη, και θα πάω στο προϊόν που ήθελα να πω, είπε σημασία το προϊόν. Λοιπόν, η Κρήτη αδικήθηκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και έχασε πάρα πολλά χρήματα. Ειδικά οι δεντρώδεις καλλιέργειες, οι Ελλήνες και το Αμπέλι χάσανε πάρα πολλά χρήματα. Ερχόμαστε στο τώρα. Πάλι συνεχίζουν οι δεντρώδεις καλλιέργειες και χάνουν χρήματα, και το Αμπέλι παιδιά, γιατί υπάρχει μία διαχείριση λάθος, που αυτή η λάθος διαχείριση του πακέτου παίρνει χρήματα από την Κρήτη και τα πάει σε άλλες περιφέρειες. Πάμε τώρα στο εθνικό προϊόν που είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα παίρνει από την Κρήτη και τα πάει σε άλλες περιφέρειες, και από πού ξεκινά αυτή η λάθος διαχείριση? Γιατί κάποιοι κρίνανε ότι πρέπει να βάλουμε συνδεδεμένη ενίσχυση, παράδειγμα λέω τα Μοσχάρια, ωραία, πρέπει να βάλουμε συνδεδεμένη ενίσχυση τα Μοσχάρια και όχι τη σταφίδα την κριτική, που το συζητούσαμε πριν από χρόνια μέσα πάλι από τη δικιά σας εκπομπή. Δηλαδή μπήκανε τα βοηθή σε συνδεδεμένη ενίσχυση περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ωραία, και δεν μπήκε η κριτική σταφίδα. Αυτό δεν είναι κατευθυνόμενα χρήματα? Συνεχίζουμε και βλέπουμε τα λάθη. Ποιος το κρίνει αυτό? Αυτό ήταν εσωτερική η απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που στέλνει το φάκελο. Με τα δεδομένα τα πραγματικά της Κρήτης, για να δω ποιες είναι οι πολύ μεγάλες, ναι, μονάδες με βοηθή, ναι, που έχουμε εδώ στην Κρήτη.
Όχι με τα δεδομένα της Κρήτης. Όχι με τα δεδομένα της Κρήτης. Ναι. Μεταφράστε δεδομένα. Το πήγα σε άλλη μετάφραση. Λέτε ότι από το Υπουργείο έγινε αυτό. Άρα πάμε σε εκείνο το πρώτερο που είπατε. Ότι ξέρετε, κάποιοι φρόντισαν να ευνοήσουν πολύ περισσότερο τις δικές τους τις περιοχές Υπουργοί. Από όπου, αν θέλετε, έπαιρναν, αλίευαν τις ψήφους τις εκλογικές. Αυτό είπαμε. Ακριβώς. Ωραία, είπα μπράβο. Ότι μία συνδεδεμένη ενίσχυση που λέγεται ενίσχυση σταφίδας, που δεν την είχαμε ποτέ και τη θέλαμε αυτή, γιατί αυτό το προϊόν που λέγεται σταφίδα, κυρία Δουλειάκη, είναι ένα προϊόν που παράγεται μόνο στο νομό Ηρακλείου. Είναι προϊόν που είναι προστατευμένη γεωγραφικής ένδειξης αυτό το προϊόν. Και εφόσον είναι προστατευμένη γεωγραφικής ένδειξης αυτό το προϊόν, δεν μπορεί να το παράξει ούτε η Πελοπόννησο, ούτε Καβάλα, κανένα άλλο μέρος. Είπανε αυτοί, άφησε τους κριτικούς απ' έξω, γιατί κακά τα ψέματα, οι μεγάλες επιδοτήσεις που παίρνονται στο νομό Ηρακλείου, που περνόταν μάλλον, γιατί πλέον δεν είναι μεγάλες, είναι πολύ μικρές, περνόταν να φταίει η σταφίδα. Να φταίει η σταφίδα, γιατί η σταφίδα είχε μια πολύ υψηλή μοναδιαία αξία, που αυτή η μοναδιαία αξία ήταν γύρω στα 330 ευρώ το στρέμμα. Το είχε η σταφίδα μας και η βιομηχανική ντομάτα στον κάμπο της Λάρισας. Αυτά τα δύο προϊόντα. Λόγω της σύγκλησης έπρεπε να πέσουμε. Δηλαδή να αυξομοιωθεί αυτό το προϊόν, το ιστορικό δικαίωμα, και να πέσει. Εγώ το δέχομαι ότι πρέπει να πέσει, αλλά πρέπει να δούμε το άλλο εθνικό προϊόν. Εθνικό προϊόν, κυρία Δουλγεράκη, δεν είναι ούτε το μπαμπάκι, ούτε τα καπνά. Ούτε τα μπαμπάκια, ούτε τα καπνά. Εθνικό προϊόν στη χώρα μας πλέον είναι το λάδι. Το 40% της καλλιεργήσιμης έκτασης της χώρας μας αποτελείται από ένα ελαιόνα. Επομένως έπρεπε να φτιάξουμε μία ΚΑΠ που να ενισχύει το ελαιόλαδο, που το ελαιόλαδο πραγματικά τη χρονιά που μας πέρασε, που ισορροπήσανε οι τιμές, και δεν μιλάω τώρα για τιμές 8 ευρώ, 9 ευρώ και όλος αυτός ο σάλος που γίνεται, την τιμή των 5 ευρώ, 5,5 ευρώ που πουλήσανε πέρυσι το λάδι τους οι άνθρωποι, με μία βεντέμα φέρνει πάρα πολλά εισοδήματα στη χώρα μας και ειδικά στην Κρήτη. Πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ ήρθανε πέρυσι στην Κρήτη εμπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου και ελιάς, ενώ οι αγροτικές επιδοτήσεις πέρυσις μας φέρανε 240 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά τι μας υφέρει καλύτερα? Μας υφέρει να παράγουμε και να έχουμε αξιοπρεπέστατες τιμές και με μία σχετική ενίσχυση για το προϊόν, ή να παίρνουμε μόνο επιδοτήσεις και να έχουμε χέρι στη έκταση? Μάλιστα. Στο διατάφτα, κυρία Μητράκη, συγγνώμη τώρα για ένα λεπτό. Ποιο είναι το διατάφτα? Πριν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, τώρα σας δίνω είδηση μέσα από την εκπομπή σας, και αυτή την είδηση είμαι σίγουρος ότι θα την υιοθετήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και την κάνω μέσα από τη δικιά σας εκπομπή. Λοιπόν, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο βρέθηκε μία τεχνική λύση. Ονομάσαμε κάτι τεχνική λύση. Αυτό το κάτι ήταν τα περιβόητα βοσκοτόπια που γίνεται τώρα ο μεγάλος σάλος και έχουν κοπεί αγροτικές επιδοτήσεις. Η τεχνική λύση αυτή, το λέει και η λέξη, βρέθηκε μία τεχνική λύση. Ακριβώς η ίδια τεχνική λύση πρέπει να γίνει με τις ελιές. Και πώς μπορεί να γίνει με τις ελιές? Μπορεί να γίνει ως εξής. Όπως έχουμε το κτηνοτρόφο που έχει εκλογικό κεφάλαιο στο Ηράκλειο της Κρήτης και του βάζουμε βοσκοτόπια στη Λαμία και στη Λάρισα, στην Καρδίτσα και στον Εύρο, στα Χανιά και στο Λασίτη, ενώ είναι η έδρα της εκμετάλλευσης του εδώ, δηλώνει το στάβλο του εδώ, πάνε και του κάνουν καταμετρήσεις και βλέπουμε ότι τα ζώα του είναι εδώ, του δίνουμε μία τεχνική λύση για να μπορεί να πάρει τα χρήματα της επιδότησης, για να μην τα χάσει. Και του δίνουμε τεχνική λύση. Την ίδια τεχνική λύση πρέπει να δώσουμε και στα ελαιόδεντρα αυτή τη στιγμή και να μην χαθούν τα χρήματα. Πώς? Ως εξής. Μπορούμε παράδειγμα να πούμε το εξής. Ότι έχουμε ένα παραγωγό που έχει, μιλάμε τώρα με τα δεδομένα τα σημερινά, κυρία Δουλγεράκη, έχουμε ένα παραγωγό που έχει 50 στρέμματα ελιές, 30 στρέμματα ελιές και έχει και 20 στρέμματα αγριάδα, αγρανάπαυση, βοσκότοπο. Γιατί ξέρετε, εάν ένα χωράφι το αφήσουμε καλλιέργειο, γίνεται βοσκότοπος. Θα μπορούσε κάλλιστα με
με μια τεχνική λύση, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί τι να κάνουνε, τις αγγέλες της Δουλγεράκης τα λεφτά τις κόβουνε από τις εντρώδεις καλλιέργειες τη σύγκληση και εκτός αυτό τις πετάνε έξω και τα χωράφια της που έχει κάνει χρηματολόγιο, που τα δηλώνει, που τα έχει στο ε9, που φορολογείται με τον ΕΦΚΑ, τις τα πετάνε απ' έξω μη επιδοτούμενα. Γιατί μου τα πετάτε απ' έξω μη επιδοτούμενα? Θα μου δώσετε μία τεχνική λύση που θα λέτε τι? Όταν εμένα το πάνω από το 50% της γης μου είναι καλλιεργήσιμη, δεντρώδεις καλλιέργειες, παράδειγμα ελιές, τότε θα μπορώ να δηλώνω και το βοσκό τοπό μου και να απολαμβάνω και από εκεί την έξτρα μου επιδότηση, έτσι ώστε να μπορώ και εγώ... Σαν αγριάδα ή με ελιές? Σαν αγριάδα. Σαν αγριάδα. Σαν αγριάδα. Δεν θα πρέπει να... Μισό λεπτό. Δεν θα πρέπει όμως να συμφωνήσει από την άλλη και το περιβάλλοντος? Γιατί δεν την ξεχνάμε και όλη αυτή την αναστάτωση, τις αλλαγές που έχουν φέρει και οι δασικοί χάρτες. Μα τι διαφορά έχει αν την αγριάδα τη δικιά σας τη δηλώνετε εσείς, αφού τη δηλώνετε μόνο στα χαρτιά, δεν κάνετε καλλιεργητικές δράσεις μέσα, ή να τη δηλώνει ένας κτηνοτρόφος από τα Χανιά που δεν κάνει κάποιες καλλιεργητικές δράσεις μέσα? Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ωραία. Και αυτό θέλω να το καταλάβετε. Έχουμε το κτηνοτρόφο που έχει μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση στα Χανιά και για να τον καλύψει η περιφέρεια, το Υπουργείο, του δίνει στρέμματα εκτός Κρήτης. Επομένως αυτά τα στρέμματα δεν τα εκμεταλλεύεται, δεν τα καλλιεργεί, δεν κάνει φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις. Ακριβώς το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και στις δεντρώδεις καλλιέργειες. Και με αυτή την τεχνική λύση να δοθεί η ευκαιρία στον παραγωγό, στον ελαιοπαραγωγό, κάποια στρέμματα που έχει, που αυτά τα στρέμματα προκύπτουν από το ε9 του, από μισθωτήρια, από συμβόλαια, από ό,τι, όπως τα έχει ο καθένας, από το χρηματολόγιο του, με αυτόν τον τρόπο ο παραγωγός αυτός να μπορεί να παίρνει το έξτρα δικαίωμα που λέγεται δικαίωμα βοσκοτό, που είναι δικαίωμα χωραφιού καλή γεωργικής κατάστασης ή αγραφή. Για να έρθει να συμπληρώσει, λέτε ότι έχασε. Για να έρθει να συμπληρώσει. Μισό λεπτό όμως. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πριν πάτε στη χρονιά γέφυρα. Αυτό λίγο παρακάτω μπορεί να του κοστίσει οικονομικά του παραγωγού? Όχι, καθόλου. Μάλιστα. Επίσης, πείτε μου, ποιος κάνει αυτή την πρόταση σαν τεχνική λύση, ποιος αναλαμβάνει να το κάνει αυτό? Ακούστε να δείτε. Αυτό το υιοθετά το Υπουργείο. Εγώ σήμερα το είπα πρώτα. Και ποιος την κάνει, μισό λεπτό, και ποιος την κάνει? Εσείς την κάνετε αυτή την πρόταση? Την κάνει η περιφέρεια, την κάνει ένας συνεταιρισμός? Αυτό θέλω να πω. Ο Δήμος, ποιος? Θα κάνει την πρόταση η Ένωση. Η Ένωση Ηρακλείου θα κάνει την πρόταση. Ωραία. Ναι. Θα την υιοθετήσει το Υπουργείο με τους τεχνοκράτες του. Και αν θέλει, μπορούμε να εξηγήσουμε τι και πώς. Είναι πρώτη φορά, εγώ το δουλεύω τώρα στο μυαλό μου μέρες τώρα. Θα κάνουμε την πρόταση επίσημα σαν Ένωση Ηρακλείου προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να τη δει και ο Υπουργός που είναι και συντοπίτης, και ευτυχώς που είναι και συντοπίτης, για να καταλάβει το μέγεθος που γίνεται. Εν τω μεταξύ έχουμε άλλο ένα άσο στο μανίκι μας εμείς. Αυτό πρέπει τώρα, εφόσον είδαμε όλα αυτά να συμβαίνουν, πρέπει να βάλουμε νερό στο κρασί μας όλοι μας. Έχουμε την αναθεώρηση. Η αναθεώρηση έρχεται το 25. Κάθε φορά στη μέση της κάθε προγραμματικής περίοδου υπάρχει μια αναθεώρηση. Αυτή η αναθεώρηση είναι η αναθεώρηση που ξαναφτιάχνουν το φάκελος. Κάποια πράγματα θα γραφτούν, κάποια θα αφαιρεθούν και κάποια θα προσθεθούν. Δεν λέω ότι γίνονται μεγάλες αλλαγές εκεί, αλλά μπορούμε να προσθέσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, παράδειγμα, τη σταφίδα που πρώτο ανάφερα, θα μπορούμε να την προσθέσουμε. Το θέμα είναι ότι η προγραμματική περίοδο αυτή που θα διανύσουμε έγινε μια δουλειά του ποδαριού. Το λέω, το καταγγέλω και θα το λέω. Δυστυχώς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το τότε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που ήταν σε θέση να διαπραγματευτεί και να δημιουργήσει τη νέα ΚΑΠ. Επήγε οργαντά, θέλετε να πείτε? Παρακαλώ. Επήγε οργαντά. Λιβανού. Επί Λιβανού. Επί Λιβανού ξεκίνησε αυτό, η διαπραγμάτευση ξεκίνησε επί Λιβανού. Λοιπόν,
η σύνταξη του φακέλου δηλαδή, έχει πάρα πολλά κενά. Έχει πάρα πολλά κενά και απέσει. Εμείς έχουμε πάρα πολλά πλεονεκτήματα στην Κρήτη και πάρα πολλούς άσους στο μανίκι μας να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα, γιατί έχουμε. Έχουμε τον Ελαιώνα μας, έχουμε τις καλλιέργειές μας και έχουμε και στη Σύνα, κυρία Δουλγεράκη, που αποδεικνύεται ότι η Κρήτη παράγει. Η Κρήτη παράγει το 1/3 του ελαιολάδου της χώρας πέρυσι, το έβγαλε η Κρήτη. Αποτυπωμένο στο χαρτί πάνω από 130.000 τόνους, όταν όλη η χώρα πάρα 450.000. Τα βιτιοφόρα με το γάλα από όλες, από άλλες περιφέρειες έρχονται και παίρνουν το γάλα το κριτικό για να φτιάξουν το τυρί, γιατί εδώ παράγουμε. Τα κυπευτικά κάθε βράδυ κατακλείζουν τα καράβια, οι νταλίτσες με τα κυπευτικά, να βάζουν μέσα προϊόντα. Αλλά εμείς για να τα φάμε πρέπει να χρυσοπληρώσουμε. Και για να τα φάμε πρέπει να χρυσοπληρώσουμε. Αλλά δεν θέλω να πάω σε αυτό το κομμάτι της, αν θέλετε, της τιμής πώλησης, τιμής παραγωγού, το κέρδος κλπ. Διότι... Το χρυσοπληρώσουμε, να σας πω κάτι όμως τώρα, κυρία Δουλγεράκη, γιατί μου δίνετε τώρα πάσα. Να σας πω κάτι. Ναι, αλλά δεν έχουμε απαντήσει στα προηγούμενα ερωτήματα. Το λάδι σήμερα είναι 8 ευρώ. Ποιος καθορίζει τη τιμή του λάδι? Ο Σιλεντζάκης από τις Αρχάνες, ο Ελευθερός από το... Από τους κουνάβους ή από την Εσαρά ο τυποποιητής? Το λάδι, την τιμή του λαδιού την καθορίζει ο Ιταλός και ο Ισπανός. Δεν την καθορίζουμε. Εμάς ήρθαν και μας τη φυτέψαν την τιμή. Όλοι λένε τιμή βιτίου στην Ιταλία, τιμή παράδοση στην Ιταλία. Δεν λένε τιμή τυποποιητή Ελλάδος ποτέ. Επομένως, ένα, με συγχωρείτε, είναι ένας φαύλος κύκλος και έχουμε αφήσει εμείς από μόνοι μας τα χεράκια μας να βγάλουν τα ματάκια μας. Αυτό μου λέτε. Κυρία Δουλγεράκη, δυστυχώς οι μεγάλοι παίχτες, το μεγάλο ψάρι του το μικρό, και οι μεγάλοι παίχτες που παράγουν και καθορίζουν τις τιμές είναι αυτοί που ορίζουν το εμπόριο. Μισό λεπτό τώρα, μισό λεπτό, στα προηγούμενα. Μιλήσατε για έτος γέφυρα. Πάτε στην αναθεώρηση το 2025 για αυτό το έτος γέφυρα, μιλάτε? Πάμε στο έτος γέφυρα το 2025. Το 2025 πρέπει να έχουμε τη νέα πρόταση που θα, ωραία, πρέπει να βουλευτεί μέσα στο 24 άμεσα, να δοθεί και αυτή η πρόταση να είναι η πρόταση που θα μπορέσει να δώσει σωτηρίες σε κάποια μπαλόνια σωτηρίας, σε κάποιες καλλιέργειες, για να οχυρωθούν και να πηγάσουν άλλα. Μισό τώρα. Στην αρχή της κουβέντας ρώτησα το εξής. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία έθεσα κάνοντας όλη αυτή την αναφορά σε παλιές μες κουβέντες που θυμήθηκα μέσα από το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής κλπ. Και είπα, αναρωτιέμαι εάν μέσα από όλα αυτά υπάρχει πρόταση, υπάρχει πρόβλεψη, έτσι ώστε τα χρήματα τα οποία κόπηκαν να επιστρέψουν, τα φετινά χρήματα, αυτά τα 112 εκατομμύρια, στους παραγωγούς. Ρωτάω λοιπόν, είτε μέσα από την τεχνική λύση που λέτε ως Ένωση ότι επίσημα θα υποβάλλεται στο Υπουργείο, είτε μέσα από την αναθεώρηση του 25 και τα όσα θα εξεταστούν το 2024, τα χρήματα τα οποία κόπηκαν φέτος, τα 112 εκατομμύρια, θα επιστρέψουν στις τσέπες των παραγωγών? Τα χρήματα που ενδεχόμενα περικοπούν του χρόνου θα επιστρέψουν στις τσέπες των παραγωγών? Αυτό ρωτώ. Κυρία Δουλγεράκη, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Αν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποφασίσει να το κάνει αυτό, θεωρώ ότι θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Από το δικό του τον κούρβανα ή από τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Από πού? Τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία Δουλγεράκη, είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα, ήρθανε, δεν μπορούν να αυξηθούν. Δεν μπορεί το Υπουργείο να δώσει χρήματα από τον εθνικό προϋπολογισμό. Θα πρέπει από κάποιους να αφαιρέσει για να προσθέσει σε κάποιους άλλους και θα πρέπει τελικά να κάτσουμε πραγματικά να δούμε ποιοι είμαστε. Θα στηρίζουμε τον Εύρο επειδή είναι κριτική παραγωγή, χωρίς να φυτεύει μπαμπάκι? Ωραία, βγάλε μια οριζόντια επιδότηση στους παραγωγούς του Εύρου. Μην κοροϊδευόμαστε με τη συνδεδεμένη. Δηλαδή τα 100 εκατομμύρια φύγαν από μια περιοχή και πήγανε σε μια άλλη περιοχή, λέτε? Κυρία Δουλγεράκη, εγώ θα πω
Θα σας φέρω ένα παράδειγμα πολύ γρήγορα. Την προηγούμενη προγραμματική περίοδο χάσαμε το 50 με 55% των ενισχύσεων στις ελιές και στα αμπέλια, στις εντρώσεις καλλιέργειες. Και όσοι ακροατές ακούνε, μπορούν να βάλουν το βιβλιάριο της τράπεζας να δούμε τι πήραν το 15 και τι πήραν το 19, το 20, το 22. Λοιπόν, δηλαδή να δούμε τη μείωση. Όταν έγινε η ουκρανική κρίση, η χώρα μας, επί Γεωργαντά Υπουργού, αναζητούσε λύση για ευρύ, δηλαδή για σιτηρά, από την Αμερική και από άλλα κράτη. Και το ερώτημα το δικό μου και πάρα πολλών συναδέρφων μου ήταν το εξής. Παιδιά, εμένα μου κόψανε το 50% των αγροτικών ενισχύσεων για να ενισχύσουν τα ψυχανθή. Τα ψυχανθή που ενισχυθήκανε, παράξανε. Επιδοτίζαμε δηλαδή τον παραγωγό που βάζει ψυχανθή. Επιδοτίζαμε τον παραγωγό που σπέρνει χωράφια, σιτάρι, μαλακό, διαζωοτροφές, καλαμπόκια κτλ. Αυτά μπήκανε. Γιατί εγώ με το τώρα είδα κατευθείαν το σουβάλι το καλαμπόκι από τα 10 ευρώ να πηγαίνει στα 20 και είπαμε και το αλεύρι αλευριάκι και είπαμε και το ψωμί ψωμάκι. Και είδαμε ότι δεν έχουμε και ψωμί. Αυτά μας έλεγε η ηγεσία του Υπουργείου. Τελικά τα χρήματά μου πιάνουν τόπο. Το να τα χάσω εγώ και να πάνε σε μια άλλη περιφέρεια, κυρία Δουλγεράκη, και όταν σε αυτή την περιφέρεια μου καλύβει εμένα διατροφικές μου ανάγκες, να πω στο διάολο να πάει. Αλλά βλέπω ότι φεύγουν τα χρήματα από μένα, ενισχύονται άλλες περιφέρειες, όπως είναι η περιφέρεια των σιτηρών, οι περιφέρειες που έχουν σιτηρά, που έχουν ψυχανθή κτλ. Και όταν βλέπω το ζόρε μέσα στη χώρα μου, δηλαδή με το που μου κλείσει η Ουκρανία τα σύνορα, βλέπω το καλαμπόκι και παίρνει 100-150% απάνω και βλέπω ότι δεν έχω αλεύρι να κάνω ψωμί να φάω. Τελικά μήπως όλα αυτά είναι του ποδαριού και συνεχίζεται το παλιό μοτίβο, γιατί αυτό κυρία Δουλγεράκη έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια πίσω και όποιος έχει αντίρρηση μπορώ να του το αντικρούσω. Από την αρχή δοθήκανε άγρια οι αγροτικές ενισχύσεις, από την αρχή δεν είχε στρατηγικό σχεδιασμό η χώρα μας, δουλειές του ποδαριού η μία κάπου πίσω από την άλλη και ερχόμαστε σήμερα να κάνουμε τον απολογισμό. Και αυτός που την βιώνει περισσότερο είναι ο παραγωγός που παράγει. Γιατί έχουμε και κάποιους παραγωγούς που κάθονται στον καναμπέ και παίρνουν την επιδότηση. Εγώ τώρα όση ώρα σας δίνω συνέντευξη, αν ακούσετε ακούτε, σκυλιά και γαυγίζουνε, πόρτες του αυτοκινήτου ανοίγουν και κλείνουν, ποτίζω ελιές. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω, ποτίζω ελιές, γιατί του χρόνου δεν θα έχουμε λάδι καθόλου, ούτε στη σαλάτα μας να βάλουμε. Με αυτή την κλιματική αλλαγή με 30 βαθμούς θερμοκρασία κάθε μέρα και 35 μέσα του Νοέμβρη. Και έχουν αφιδατώσει όλες οι ελιές και πάνε να ξερατούν. Καλά, εγώ έχω το ευεργετικό πλεονέκτημα και έχω νερό και ποτίζω. Οι άλλοι που δεν έχουν, τελικά τα έχει δει ποτέ κανείς αυτά? Ποιοι είναι οι πραγματικοί παραγωγοί, ποιοι πρέπει να ενισχυθούν και τι θέλουμε τελικά να κάνουμε? Έχουν αναρωτηθεί ότι το λάδι είναι 8 ευρώ σήμερα και το 80% το λιοφύτο είναι άσκαφα και χέρισα. Αυτό πρέπει να δει η πολιτεία. Ούτως ή άλλως, ως εισόδημα η ελιά αφορά και τους κατά κύριο επαγγέλμα αγρότες, αφορά και τους ετεροεπαγγελματίες. Αυτό δεν το συζητάμε. Οι καλύτεροι αγρότες είναι οι ετεροεπαγγελματίες. Δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα. Έχει αποδειχθεί αυτό. Ο ετεροεπαγγελματίας είναι ο καλύτερος. Γιατί είναι ο καλύτερος? Ναι. Γιατί έχει το ευεργετικό πλεονέκτημα και μπορεί να χρηματοδοτήσει από το μηνιάτικό του κάποιες δράσεις καλλιεργητικές. Ο άλλος, ο κατά κύριο παγκοσμιοαγρότης, ή θα πάρει την επιδότηση ή θα έχει κάνει καλό κουβάντο, να έχει τον κουμπαρά λεφτά για να μπορεί να καλλιεργήσει. Τώρα, αν δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να καλλιεργήσει. Ωραία. Το τελευταίο σε χρόνο το ρωτώ, γιατί και ο χρόνος εμένα με πιέζει. Όλα αυτά ως προτάσεις στην σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποβάλλονται πότε από την Ένωση Ηρακλείου? Όλα αυτά τα οποία είπαμε. Εμείς, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, το δουλεύει. Έχουμε εκλογές τις επόμενες μέρες. Με το που τελειώσουν οι εκλογές της Ένωσης Ηρακλείου, η νέα διοίκηση, αυτή η διοίκηση θα υποβάλει και την πρόταση. Εγώ είτε είμαι στη διοίκηση, είτε δεν είμαι στη νέα διοίκηση της Ένωσης Ηρακλείου, αυτές οι προτάσεις θα τις δώσω στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
και με τη σειρά του το νέο διοικητικό συμβούλιο θα πάρει καταθέσει. Πότε είναι οι εκλογές? Η πρώτη γενική συνέλευση είναι στις 19 του Νοέμβρη και η δεύτερη γενική συνέλευση που είναι και τελευταία είναι 25 του Νοέμβρη και μπαίνει η νέα διοίκηση στην Ένωση Αγροτικών Συνεργασιών Ηρακλείου. Ωραία. Κρατάω τις πληροφορίες. Κύριε Χιλετζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.